Χαίρετε φίλες και φίλοι από το κλειστό Γεώργιος Στεφανόπουλος. Μάτς φωτιά εδώ στο Μπουρνάτζι σήμερα. Οι Indians του Μπάμπε Τσίτζερα και του Αλεξάνδρου Μινά αντιμετωπίζουν τους Χάιλμπριτ, μια ομάδα με μεγάλη ιστορία στο μπασκετάκι, αφούσα για πολλά χρόνια από τα παρκέ της διοργάνωσης. Επιστρέφει σήμερα για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, όπως μας είπε εδώ αυτός ο κύριος που είχε την μπάλα, ο Κώστας Ανδρεάδης. Ανανεωμένη, Ράση Χρόνος, με το ίδιο κλίμα με το οποίο έφυγε από την διοργάνωση πριν πολλά χρόνια. Οι Indians από την άλλη με μεγάλες μεταγραφικές προσθήκες, με την επιστροφή ενός από τους καλύτερους παίχτες που έχουν φορέσει ποτέ τα μοβ, του Γιάννη Βασάλου, ο οποίος πήρε και το πρώτο φάουλ της αναμέτρησης και θα κατευθυνθεί στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Πέρα από αυτόν, οι μοβ έχουν προσθέσει τώρα στους τον Βασίλη τον Μάγκο μαζί με τον παλιό του συμπαίχτη, τον Αναστάση τον Πουλοκέφαλο, και τον Ελευθέρη τον Ελευθεριάδη, έναν δεινό στέρ τριών πόντων, ο οποίος μέχρι πέρσι αγωνιζόταν στο Σάμπερ, αγωνιζόταν με την ομάδα του Γιάννη Κάρμα. Ένα 1-0 μετά τις εύστοχες, μετά την εύστοχη μάλλον, βολή από τον Βασάλο, άσχο το τρίποντο εδώ από τον Παγώνα. Μάγκος το σκέφτεται, θα σηκωθεί για τρεις. Η μπάλα τον πουλάει στην πρώτη προσπάθεια, Ελευθεριάδη στημένος. Αυτά που σας λέγαμε, εξαιρετικός σουτέρ τριών πόντων. 4-0 στα πρώτα 1,5 λεπτά εδώ στο Μαζαράκης. Λόγω που σε βάσταση, ωραίο φέιντ αγώ για λάστοχο από τον Νεμούδηλο. Κατεβάζει την μπάλα και οργάνωνε την επίθεση τον Μοβ, μπάλα ξανά στην Ελευθεριάδη. Αμυντικό rebound από τους Χάιλμπριτ, το οποίο τρέχουν στον εφηδιασμό. Στη γωνία ο Τσεκουρλούκης, από μέσα από στο σουτ, άστο από τον Κούρταλι, rebound για τους Μοβ. Άποντη κατά πρώτα 2 λεπτά η Χάιλμπριτ. Στοπ και εφηδιασμός για τους Λευκούς, φάουλ πάνω στην προσπάθεια, το οποίο το χρώνεται ο Μπαλτάς και στέλνει στη γραμμή της φιλανθρωπίας τον Κώστα τον Ανδρεάδη, ο οποίος μέχρι πέρσι ταλαιπωρούσε τις αντίπαλες άμυνες στη Development 1. Ήταν από τα πολυτιμότερα όπλα που είχε στη φαρέτρα του ο Βασίλης Οκτωδουλόπουλος, ο σκαγιστής των Retro Pacers. Ανοίγει το σκορ. Ο γκάρντ τον φιλοξενούμενο για σήμερα. Άλλος άστοχος, είναι και ο Μαμάκος, δεν τελειώνει τη φάση. Παίρνει με το επιθετικό rebound. Βαλτάς, Βασάλος από την κορυφή της ρακέτας. Θα ψάξει τα βρει ωραία πάνω στο κόψιμο, Ελευθερία δυστημένος από τη γωνία. Άστοχο το σούτ εδώ από το Ελευθέρη. Εφηδιασμός ξανά για τους Λευκούς. Παραφτάνει για τον Ανδρεάδη. Πανηγύριζε από πριν ο συμπαίκτης του. Ο Χέλ Ντράιχ, ο οποίος έχει βάλει μόλις ένα πόντο στα πρώτα σχεδόν 4 λεπτά.
Ας το βάλω το σουτ από τους Λόβ. Αγώνας. Step back τρίποντο. Έστω. Ανοίγει τον αγαπητό του από τη γραμμή. Το λέει στο 75. 4-4 στα πρώτα 4 λεπτά εδώ του Μαζαράκης. Με ένα φάουλ ξεκινούν και οι δύο ομάδες. Βασάλος. Θα πάει να σκρίνει ψηλά από τον Ελευθεριάδη. Αιζολέσιο κατάσταση με τον Ανδριάδη. Τον Indians. Ο Αλέξανδρος μέσα από τον πάγκο λέει στους παίχτες να ηρεμήσουν. Παναφορά από το πλάι για το kill drive. Αγώνας. Σαν να για τρεις. Άστο κάθε φορά. 1-2 για τον γκάρτ των φιλοξενούμενων, οι οποίοι φιλοξενούμενοι φέτος αγωνίζονται μία κατηγορία πάνω από τους Indians, δηλαδή στην Master League. Οι Indians με τις μεταγραφικές προσθήκες που έχουν είναι φέτος ένα από τα ανερχόμενα φαβορί της Evolution. Κατοχή για τους λευκούς μετά την αναποτελεσματική επίθεση των Indians. Ωραίο κόψι στον Ράντε, θα πάρει την μπάλα. Μπάλα φτάνει στην κοντιά τον Παγόνι. Χαμηλά πήγε να γίνει μια συνεργασία μεταξύ του Παγόνι και του Κούρταλη. Εκβιασμός για τους Indians, οι οποίοι ξαναχάνουν την μπάλα και ξαναδίνουν ευκαιρία στον Hill Drive να σκοράρει. Κάνει το τέρμα. Δεύτερο συνδυασμό του Μουδίλου. Μάγκος. Αιτζορέτσι θα βάλει για τον ψηλό των Indians. Από το χέντρε, ο Μαμάκος, ο Βανατιστός, θα δώσει την μπάλα. Το Ελευθεριάδη όπως δεν θα βρει τον Μάγκο χαμηλά. Κλέψιμο από τον Μουδίλο. Ανδεράτης. Περιμένει τον Μάγκο να κατέβει. Ωραίο κόψιμο από τον Παγόνι. Και κερδισμένο φάουλ από τον Μάγκο. Πρώτο φάουλ για τον ίδιο, δεύτερο φάουλ για τους Indians. Έξω ο Μπαλτάς και ο Μαμάκος, μέσα ο Μπακάλης και ο συμπαίχτης του Μάγκου, ο Τάσος ο Πουλοκέφαλος. Έφυγε η πρώτη βολή από τον Παγόνι. Αυτή τη δεύτερη. Κατοχή παραμένει για τους λευκούς. 4-22 απομένουν για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Στο 4-7 το σκορ. Παναφορά από την baseline. Στην υψηλά Ανδράδης θα σκοθεί από την κορυφή της ρακέτας και θα φτωχίσει. Μέσα σε έξω από τους αλληλεγγυρισμούς από τον πάγκο της ομάδας του. 4-10 διαφορά, 6 πόντων για την ομάδα του Νέου Κόσμου. Λάθος η πάσα εδώ. Εφηδιασμός και πάλι για τους λευκούς. Ανδράδης βρίσκει ωραία τον Παγόνι, ο οποίος χάνει παροδικά την μπάλα. Σέντε επίθεση και τον Ανδριάδη να περνάει την μπάλα στον Μουδίλο. Σε Κουρλούκης. Το σπίτι ο Ανδριάδης πάει μέχρι μέσα. Δεν τελειώνει όμως η φάση με το δεξιλέα. Προϋποθέσεις εφηδιασμού για τους Μόβ. Πουλοκέφαλος. Θα πάρει την μπάλα στα 45, βλέπει το κόψιμο του Μάκου. Δεν του τον έχει την μπάλα. Επιλέγει τον αριστερό διάδρομο. Μπάλα στην κορυφή, στο Βασάλο.
ο οποίος θα σκοθεί από το σπίτι του και θα στοχίσει. Δημητρίου μπαίνει στο παρκέ αντικαθιστώντας τον Ελευθεριάδη. Σούτ από τον Παγόνι. Κουλογέφαλος περνάει την μπάλα στον Αμαρκάτ, τον τρίο ο οποίος μόλι πήγε στο παρκέ και μπαίνει ζεστός. Δεύτερο τριμποντάκι για την ομάδα του Αλέκτρου Μινά και του Παμπλου Τσίφυρα. Η διαφορά στους τρεις. Ματσάρα αναμένεται εδώ στο Ματζαράκης. Δύο πραγματικά πολύ καλές και πλήρεις ομάδες, οι οποίες συναντούνται στον θέσμο του κυπέλλου για φέτος. Παραφορά από την baseline για την ομάδα του Νέου Κόσμου. Ανδρεάδης το πιέσει, δύο μεγάλες, θα του πάρει την μπάλα. Και να βάζει φρένο. Δίνει το σύστημα για την ομάδα του. Λέει την αριστερή πλευρά, σπάει την μπάλα στο Μάγκο. Άστοχο. Το σουτ του Βασίλη για τρεις. Ωραία προσπίση, ωραία πάσα χαμηλά στον Μπακάλι, ο οποίος αστοχεί. Αστοχεί και το follow. Κουλοκέφαλος. Το δίνει το σουτ άμυνα, το παίρνει. Αστοχεί. Rebound από τον Μπούρναλι. Την μπάλα κατεβάζει στον Κουρλούκης. Σηκώνει 13 από την κορυφή της ρακέτας ο Κούρναλης. Άστοχο το σουτ. Rebound από τον Πουλοκέφαλο. Μπάλα ψηλά στα χέρια του Μάγκου. Κικ στο Βασάλο. Μάγκος από την δεξιά, step back κίνηση και πρώτο εύκολο καλάθι για τον Βασίλη, ο οποίος ανοίγει το λογαριασμό του για σήμερα. Άστοχη η προσπάθεια εδώ από τον Παπαδάκη. Λέει καβαλός πιέζεται, περνάει την μπάλα στον Μάγκο. Μέχρι μέσα ο Δημητρίου κερδίζει το φάουλ και θα κατεχθεί στη γραμμή της φιλανθρωπίας. 3-2 τα φάουλ στα πρώτα 9 λεπτά του παιχνιδιού. Παναφορά από το πλάι. Ο Παπαδάκης θα περάσει το κέντρο και θα πάρει το φάουλ, το οποίο το φρένεται το κόστος. Μπαλασπάει έξω Ανδρεάδης. Θα κλειστεί από δύο. Θα προσποιηθεί. Θα σπάσει την μπάλα στη 45. Άστοχο το σουτ από τον Μπακούρα. Προσπάσα κατοχή για τους Μόβ. Κουλοκέφαλος. Όλο το χρονολογικά θα θέλουν να καταναλώσουν οι Μόβ. 10 λεπτά που μένουν στο ρολόι. Κουλοκέφαλος. Αφιεστεί ψηλά. Όμως τελειώνει. Κουλοκέφαλος από το σπίτι του. Άστοχο το σουτ.
Καλό ήτανε. Για να λέμε την αλήθεια, 11-10 μπροστά η ομάδα του Αλέξανδρου Μινά. Δεν θα το βγάλετε εδώ στο Μαζαράκης. Προβάδισμα βραχίας κεφαλής για τους Indians. Δεν θα περάσει από την πάσα του. Στο δεύτερο δεκάλεπτο, κλέψιμο και coast to coast. Από τον Βακούρο, ο οποίος θα πέσει rebound από τον Βουλογέφαλο, ο οποίος θα πάρει. Και το foul από τον Βακούρο, ο οποίος, αν βλέπω καλά, φοράει εμφάνιση με το nickname Άγιος Βακούρος. Λογικά θα έχει κάποιο backstory αυτό. Αυτή η επιλογή του, Μπακάλης για 3, ανοίγει το σκορ του δεύτερου δεκαλέπτου. Ο ψηλός guard των Indians. Επίδεση για τους νεοκοσμίτες. Λέω πως κατάσταση εδώ, η μπάλα σπάει έξω στον Ανδρεάδη. Πρώτος τελειώνει. Σηκώνεται για τον Ανδρεάδη, δέχεται το στόπ από τον Μπαλτά. Φάουλ από τον Χέλντρεκ, προκειμένου να ανακόψει τον εφηδιασμό των Indians. Δύο ομάδες οι οποίες έχουν και την ποιότητα να παίξουν στο σετ παιχνίδι και τα γρήγορα πόδια να τρέξουν στον εφηδιασμό. Μπακάλης για να τα σκηνώ Δημητρίου. Σκόλ 13, άστοχο το σουτ. Rebound από τον Ζαχαρόπουλο. Βακούρος, Ανδρεάδης περνάει την μπάλα χαμηλά. Ωραία κίνηση Αλαντέρ. Αλλά το τελείωμα από τον Παπαδάκη. Ωραία φάση που βάλει το κόψο του Μπακάλι. Ωραία προσπίτσα του τελευταίου. 5 πόντι, γρήγορα γρήγορα από τον Μπακάλι, ο οποίος οδηγεί την ομάδα του σε αυτά τα πρώτα 2 λεπτά στο Μαζαράκι. Ανδρεάδης δεν θα απαντήσει. Λοιπόν, τον Μπακάλι, ο οποίος βρίσκεται παντού. Κουλοκέφαλος. Μπαλτάς επιλέγει τον αριθμό διάδρομο. Τελειώνει με ένα δεξί ψηλό φλότερ. Άστοχο. Θετικό rebound από τον Πόθο. Δημητρίου. Προσποιείται, σηκώνει τελικά για 2 και εστοχή. Με έναν Παπαδάκι κρεμασμένο στην κυριολεξία πάνω του. 18-10 ξεφεύγουν με διαφορά που προσεγγίζει τους 10 πόντους οι Indians. Συνέχεια, στο δεύτερο δεκάλεπτο, 7:40 απομένουν. Για να δούμε ποια ομάδα θα πάει στα αποδυτήρια με κάποια διαφορά. Άστοχη η πρώτη προσπάθεια από τον Ζαχαρόπουλο με το time out. Λάθος καπεχή για την Shell, όπως φωνάζουν και στα time out τους. Αλλαγές για τους Indians. Έξω ο Πουλοκέφαλος, μέσα ο Παραός. Λέω πως κατάσταση, ωραίο spin. Αλλά δυστυχώς κάνει την μπάλα μετά ο Ζαχαρόπουλος. Μπαλά σπάει έξω, ελέγχω τη θέση αυτής, προσποίηση, εξή drive, αλλά άστοχο το τελείωμα από τον Παπαδάκη. Επιθετικό rebound όμως από τον ίδιο. Και δεξί drive για να σπάσει το ρόδι. Δεκαοκτώ δώδεκα. Ωραία το λεπτεράκι, αλλά άστοχο από τον Μπαλτά. Ανδρεάδης, ωραία την μπάλα χαμηλά.
στον Παπαδάκη. Μπαλά έξω ξανά. Αυτό το σουτ από τον Κώστα. Αμυντικό rebound από τον Δημητρίου. Μπαλτάς. Μακάλης. Θα δώσει την μπαλά στον Δημητρίου, ο οποίος βγήκε από τα screen. Πόθος. Ωραία σκέψη, μπάλα καταλήγει στον Μπακάλι, ο οποίος είναι φωτιά και λάβρα από το δεύτερο δεκάλεπτο. 8 πόντους με 2 τρίποντα και ένα δίποντο για τον Μπακάλι. Αυτό το παγώνει. Μόβ κατεβάζουν. Και δέχεται το φάουλο από τον Ανδρεάδη. 4 αλλαγές για την ομάδα του Τσίσιρα. Μέσα Ελευθεριάδης, Μάγκος, Μαμάκος και Πουλοκέφαλος. Μετά από την άλλη έξω ο Παγώνης, μέσα ξανά ο Μουδίλος. Πρώτα φορά από τον πλάι από τον Φαράο. Δεν είναι τα κορδόνια του ο Βασίλης ο Μάγκος. Σεβασμός στον Τιτανό τεράστιο. Αυτό πέφτει. Μία από τις μεγαλύτερες προσθήκες και από άποψη παίχτη και από άποψη χαρακτήρα για την ομάδα του Μινά. Μάκος. Δεξιά ραβεσούλα. Αυτό το τελείωμα. Προϋποθέσεις ενδιασμού για τους ΕΧΕΛ. Πατάει όμως την πλάγια γραμμή ο Γατής. Αναφορά από το πλάγιο τους Indians. Μάγκος σηκώνεται. Ένα μέτρο έξω από το τρίποντο, αστοχή. Rebound από τον Μουδίλο. Λίγη έξω. Μπάλα, δεν φτάσει ποτέ τον ελεύθερο Γατή. 4-44. Απομένει το Phoenix του πρώτου ημιχρόνου. 21-12 μπροστά οι Indians. Κουάν. Και είναι μια κατηγορία κάτω. Μόνο ο Τσάιντερ δεν μπορεί να το πεις. Θα τους πεις σε σήμερα. Μάγκος. Μας είναι ανοησία εδώ. Ρήμα που δεν ακούτε αυτά που λέγονται στο παρκέ. Δεν φάουλ, πάνω στην προσπάθεια. Καλάθι και φάουλ, διορθώνω. Από τον Μουδίλο. Ο οποίος δίνει λύσεις στην ομάδα του. Αναφορά από τη baseline. Γατίσα μαγάριστος. Άστοχο το σουτ. Ο ίδιος από το θετικό rebound. Άστοχο το δεξί drive. Rebound από τον Ελευθεριάδη. Για τρεις ο Λευτέρης. Από τη γραμμή των 75. Δεύτερο κοντάκι για εκείνον. Ένα έχει βάλει στο πρώτο δεκάλεπτο. 3 και 55 απομένουν. Η διαφορά στους 8
μετά από αυτό το εύστοχο fade away shoot από τον Ζαχαρόπουλο. Μπάλα χάνεται, εκφυλιασμός για τους του Κατοχέλ. Σε κενό τέρμα. Δεξί, εύστοχο drive από το Μουδίλο. Time out για τους Indians, οι οποίοι βλέπουν τη διαφορά που έχουν στήσει στο δεύτερο δεκάλεπτο. Να συρρυκνώνεται. Επιστροφή μετά το time out, 3:32 πριν την πρώτη ανάπαυλα. Στους 6 μπροστά η Μόβ. Βασάλος, ο οποίος πήγε στο παρκέ, χιλιάστηκε εκεί την πάσα. Ο παίχτης τον Φιλτράι. Συνδυασμός ξανά με παρόμοιο τρόπο από το Μουδίνο. Το μισό καλάθι εδώ βέβαια είναι του Παπαδάκη, ο οποίος έκανε το κλέψιμο. Ελευθεριάδης. Φάουλ από τον Μαμάκο. 24-20. Το μάτς έχει την ένταση και την ομορφιά παιχνιδιού play-off, παρότι είναι το πρώτο και για τις δύο ομάδες στην φετινή σεζόν. Καθίστος ποιείται. Σπάει την μπάλα ριστοκίνδυνα, αλλά αποτελεσματικά στον ελεύθερο Ζαχαρόπουλο, ο οποίος θα προσθέσει δύο πόντους στο λογαριασμό του. 24-22. Ο Σιλ Ντράιφ είναι εδώ. Μάγκος. Μια τρίπλα περνάει από δεξιά. Πω πω πω. Σαν να καταλαβαίνω για ποιο λόγο τον πήρε στην ομάδα του. Πάλι μαζί από τον Μαμάκο. Οι Indians, οι οποίοι από ό,τι βλέπω αποτελούν μια ομάδα με ψηλά κορμιά αλλά και πολύ γρήγορα. Πολύ δύσκολος συνδυασμός να αντιμετωπίσει κάποια ομάδα. Εύκολη πρώτη βολή από το Λεπαμαδάκι, άρχεται η δεύτερη. Ο Σελ Ντράιφ από την άλλη φαίνεται σαν να έπαιζε και πέρσι στο Μπασκετάκι. Καμία σχέση με την πραγματικότητα, η αποχή για την οποία μας μίλησε ο Κώστας Μαυράδης στις pre-game δηλώσεις. Και μένει η ομάδα με ρόλους δημιουργούς. Ωραίο κλίμα από ό,τι φαίνεται από τα πρώτα time out. Πάλα στα χέρια του Ζαχαρόπουλου, που θα είναι μέσα και δέχεται το φάουλ από τον Μαμάκο. Πέμπτο φάουλ. Συμπληρώνουν τα ομαδικά τους η Μοβ, 1-21 πριν τη λήξη του δεκαλέπτου. 6-23, η διαφορά μπορεί να ξαναπέσει στον ένα πόντο αν ο Ζαχαρόπουλος ευνοχίσει και στις δύο βολές. Έκανε το πρώτο βήμα. Έκανε και το δεύτερο. Πιέζει ψηλά ο Χιλ Ντράι. Κάτι παραπάνω από ένα λεπτό απομένει για τη λήξη του μικρόνου. Ότι διαφορά από τον Μάγκο. Βασάλος. Μπάλα χάνεται για τον Μάγκο, πίσω στο σπίτι. Χάνει την μπάλα, κλέψιμο από τον Γατή. 2-2-2.
πάσα στον επερχόμενο Τακούρο. Οι Ίνδιανς επιστρέφουν σε επίθεση για τους λευκούς. Για τρεις χωρίς πολλή σκέψη. Από τον Μουδίλο, rebound από τον Μάγκο. Ποιος σηκώνται για τρεις. Λίρα 100. Έτσι το καλάθι εν τω μεταξύ. Από τον Χέλλο, ποιος θέλει στον νόμο. Τον Ινδιανς 17 δευτερόλεπτα ακόμα για τη λήξη του δεκαλέπτου. Μάγκος που έχει βάλει 5 πόντους στο τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου. Για να πάρει την μπάλα. 3 βολές με 4 ακόμα 6 να απομένουν για την λήξη του δεκαλέπτου. Τις βόλες ο Βασίλης. Μία-μία. Πολύ ποιοτικός παίχτης. Δύο στους δύο. Τρεις στις τρεις. Η διαφορά στους πέντε, πέντε στον τώρα για την λήξη του δεκαλέπτου. Κατής, γεια στην κέντρο ο Γκάρντ. Τέλος δεκαλέπτου. 32-27 μπροστά. Η ομάδα του Αλέξανδρου Μινά και του Μπάμπη Τσίτσιρα. Δεύτερο μέρος εδώ στο Μαζαράκης. Με πέντε μπροστά. Οι Ινδιανς πρώτη κατοχή για τους Λεωκοσμίτες. Ανδρεάδης. Βεστός. Ρίχνει τη διαφορά στους δύο. Πριν καν καλά συμπληρωθεί το πρώτο μισάλεπτο του δεύτερου μέρους. Κουλοκέφαλο σημαίνει στη γωνία. Δεν απαντάει. Αδεράδης κατεβάζει. Ο φίλος στερό drive. Πάει την μπάλα. Αλλά από το δεσματικά ο Τεκουρλούκης. Προποθέσεις ενθιασμού για τους Μοβ. Κλείνεται από δύο βασάλος. Ωραία νόλου πάσα. Άστοχο όμως τελείωμα. Από τον Πόθο. Πάση για χάιλα ήταν αυτή. Ανδρεάδης. Κεντρώ στην εργασία. Μπαλά φτάνει ξανά για τον Κώστα. Μέχρι μέσα. Άστοχο το τελείωμα. Κατοχή όμως παραμένει για τους λευκούς. Τρία δευτερόλεπτα. Τρία δευτερόλεπτα απομένουν για να εκδηλώσει την επίθεση. Μιχέλ, προσπίση από τον Ανδρεάδη. Φάουλ και τρεις βολές από τον Μάγκο. Κάπως έτσι αποδεικνύεται και η επιθετική ποιότητα που διακρίνει τον Κωνσταντίνο. Τρεις βολές για τον γκάρτ του Χέλντρεχ. Έφτασε η πρώτη. Για τα δύο Τρεις.
μπροστά η Λευκή. Βλέπει με 6 πόντους από τον Ανδρεάδη, παίρνουν κεφάλι γρήγορα του σκορ. Ωραίο βολέι από την πόση μας στην Ολυγιά. Ωραία στήτηση για τους Σεμόν. Επίθεση για τους Νεκοσμίτες. Τεκουλούκης ελέγχει τον αριστερό δεξί διάδρομο, δεν τελειώνει τη φάση. Rebound από τον κουλοκέφαλο. Πόφο. Ανδρεάδης παραφτάνει χαμηλά στον Κούρταλη, ο οποίος κατεβάζει τον Πόφο. Δεν τελειώνει όμως τη φάση, rebound από τον Μάγκο. Η διαφορά στον πόντο στα πρώτα 3 λεπτά του τρίτου δεκαλέπτου. Στην επιλογή για τον κουλοκέφαλο. Παραφτάνει χαμηλά στον Μασάλο, ο οποίος υπερέχει και του Ανδρεάδη. Τελείωνε τη φάση 36-33. Μπαλά χαμηλά, προσπίσεις. Βλέπει. Είναι μπάλα μέσα τα χέρια του Κούρταλη. Ο Πόφος. Η μπάλα όμως παραμένει στους Λευκούς. Για χιλιάδες το πήγα, όπως κατάλαβατε. Μάγκος στο rebound, κουλοκέφαλος Δημητρίου. Πατάει φρένο. Βασάλος. Μάγκος χωρίς πολλή σκέψη. Αν σήμερα νικήσουν η Μόβ, ο Μάγκος πάει σφαίρα για MVP. Αντράτης, ωραία pocket pass και ωραίο τελείωμα από τον Κούρταλη. Highlight στα μέσα του τρίτου δεκαλέπτου. Αποδειγματικό pick and roll λέγεται αυτό. Μάγκος, ωραίο fade away. Ας το τελείωμα. Καλή άμυνα του Βίλου εδώ. Τεκουρλούκης. Ο Τεκουρλούκης, ο οποίος, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, έχει αγωνιστεί και στην Elite. Δεν θυμάμαι με ποια χρώματα ομάδας αγωνίστηκε, αλλά νομίζω ότι είναι μεταγραφή από το πάνω ράφι. Παγώνας, παγώνης, με συγχωρείτε. Άστοχο το σουτ από τον Γκάρ. Κουλογιάβολος κατεβάζει. Συλλόγους για τους Indians. Είναι η επιλογή για τον κουλοκέφαλο. Give and go, ωραία συνεργασία και ωραίο τελείωμα από τον Πόφο. 41-35. Time out για τους Νεοκοσμίτες. 4-44 απομένουν για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Συνέχεια στο τρίτο δεκάλεπτο. Τσεκουλούκης κατεβάζει. Ανδρεάδης. Ανδρεάδης, ωραία που παίρνει το screen. Ψάχνει να βρει χαμηλά την πάσα. Για τρεις ο Κώστας. Άστοχο το σουτ. Rebound από τον Βασάλο. Επικροτεί την άμυνα της ομάδας του Αλέξανδρου Μινάς.
φάουλ από τον Τζεκορνίκη. Παραφορά από το πλάι. Μπακάλης. Βασάλος, χωρίς να το σκεφτεί. Κάποιο λάθος έχει γίνει. Οι Indians νομίζουν ότι το τρίποντο είναι κανένα μέτρο πίσω από την γραμμή των 6.75. Και ο Βασάλος και ο Μάντος σουτάρουν με χαρακτηριστική ευκολία από τα 7.5 μέτρα. Βασάλος. Εδώ, όταν έχουμε σημασία, ο Ασάλος μέσα, δεν τελειώνει τη φάση με το ανάποδο lay-up. 5 να δίνουν 4 στην αντίπερα όχθη. Δεν τα καταλέγονται εδώ οι λευκοί. Κατοχή και πάλι σε χέρια μου, ο Ασάλος με χειρόφρενο. Άστο το τρικοντάκι, φάουλ από τον Μπακάλι. Επαναφορά από την baseline με τον Μπακούρο. Ωραία, ξεφεύγει εδώ και τελειώνει η φάση. Ο Ζαχαρόπουλος 44-37. Το σκορ 2-40 απομένουν για τη λήξη του. Στην προσπάθεια του Μπαλτά. Δεύτερο φάουλ για τους Νεοκοσμίτες. Στα 3 βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι Indians. Εύτυχη η πρώτη βολή. Παπαδάκης μέχρι μέσα, θα κερδίσει το φάουλ από τον Μπακάλι και θα κατευθυνθεί και αυτός με τη σειρά του στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Τον Παναγιώτη. Άσχεση η δεύτερη. Μέσα ο Μαμάκος. Έξω. Ο Πόθος για την αρμάδα του Αλέξανδρου Μινά. Μακάλης. Θα σπάσει το Δημητρίου στη γωνία. 10 δευτερόλεπτα από μένα ακόμα. Δημητρίου με ένα one leg fade away. Ωραία συνεργασία. Καλάθι και φάουλ. Από τον Παπαδάκη. Ίδια συνεπίδεση με τον Μπαλτά, ο οποίος ρίχνει το ρυθμό. Σκριν και ρόλ από τον Μαμάκο. Δεν θα πάρει την μπάλα, πιέζει τον Μπαλτά. Κλέψιμο και εχθριασμός από τον Μπαλτάκη, ο οποίος θα χάσει όμως την μπάλα μετά την αποτελεσματική άμυνα
του Μπακαλή. Έντονες οι παρατηρήσεις του Αλέξανδρου Μινά μετά από αυτήν την λάθος πάσα που πήγε να οδηγήσει σε εφηδιασμό. Τον Σέλντραϊχ. Κούρος. Πέμπτο φάουλ. Πάνω κάποια λάθος θα γίνει στο σκοτεινό πινακά. Όπως και να έχει, άσπαστο η προσπάθεια από τον Ζαχαρόπουλο. Ελευθεριάδης. Άσχο. Στη γραμμή των 65 ο Λευτέρης. Παναγιάδης. Παραφτάνει χαμηλά. Στον Βαγαρόπουλο. Άσχο τελείωμα. Επιθετικό rebound. Και ξανά άσχο τελείωμα. Από τον Παπαδάκη. Δύο εύκολες χαμένες ευκαιρίες από τους Λεωκοσμίτσες. Οι οποίοι ένα λεπτό πριν τη λήξη. Του τρίτου δεκαλέπτου βρίσκονται πίσω στο σκορ με 9 πόντους. Φάουλ εδώ. Στις βολές από εδώ και στο εξής. Παναφορά από το πλάι. Η μπάλα στον πλοκέφαλο. Μια από τον Ελευθεριάδη. Μπάλα φτάνει 45. Ελευθεριάδη ξανά. Μπάλα φτάνει. Και έφυγε το σουτ. Με χαμηλά από δύσκολη γωνία από τον Δημητρίου. Το οποίο όμως δεν μετράει. Αποτελεσματικότατη άμυνα από τους Λεωκοσμίτες. Δέκα πόντους τελείως απομένουν. 9 πόντους μπροστά βρίσκονται οι Indians. Φάουλ πάνω στην προσπάθεια από τον Φαραώ, το οποίο στέλνει στη γραμμή της Ευρωπαίας τον Μπακούρο. Δέκα ακόμα έξι απομένουν για τη λήξη του δεκαλέπτου. Δύο βολές για τον γκάρντ. Σέντρε. Δύο στις δύο. Δέκα ακόμα έξι. Πουλοκέφαλος. Μπάλα γρήγορα στον Δημητρίου, ο οποίος θα είναι μέσα, σπάει την μπάλα στο Φαραώ. Μαμάκος, Ελευθεριάδης. Άστοχο στη λήξη του δεκαλέπτου. 48-41 στις 7 πόντους διαφορά μπροστά η ομάδα του Τίτσιρα. Ένα δεκάλεπτο απομένει για να μάθουμε ποια ομάδα θα ξεκινήσει τη σεζόν. Με ροζ φύλλο. Τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο εδώ στο Μαζαράκης. Μπροστά, πόντους μπροστά. Μιμόβ. Πουλοκέφαλος, Ελευθεριάδης. Θα δώσει το Βασάλο. 10 δευτερόλεπτα απομένουν. Βασάλος θα εισολέσει την κατάσταση. Σπάει την μπάλα στο πουλοκέφαλο, ο οποίος σηκώνει την κατάσταση από μακριά. Αστοχή, rebound από τον Μουδίλο. Και ο Σέντρεκ στην επίθεση. Αλλά φτάνει χαμηλά, το ψήφου, κερδισμένο.
φάουλ για τον Ζαχαρόπουλο. Πρώτο φάουλ για τους Indians στο 4ο δεκάλεπτο. Δύο βολές για τον forward των νεοκοσμητών. Μία στις δύο. Κατοχή για τους Indians. Κουλοκέφαλος. Ενέργεια στο Βασάλο. Για τρεις είναι ο τελευταίος. Άστοχο το σουτ. Λευκούς, Ανδρεάδης. Μπάλα χαμηλά στον Ζαχαρόπουλο. Δεξί κουτ, άστοχο. Ριμπάουντ από τον Μάγκο. Μπάλα περνάει το κέντρο. Κουλοκέφαλος στα πάνω, από τον Μάγκο. Παρολάρι ωραία, Βασίλης να πάρει την μπάλα. Μαμάκος, Βασάλος. Θα χρηστεί και θα κερδίσει. Στο φάουλ. Πρώτο φάουλ για τον Μπακούρο. Και δεύτερο. Στο δεκάλεπτο. 1-1 τα φάουλ στα πρώτα 2 λεπτά του τελευταίου μέρους. Μάγκος. Βασάλος. Μπαλασπάει στη γωνία. Αμαρκάρει το σουτ. Τρεις βολές για τον Μπαλτά. Σαράντα οκτώ, 42. 8 και 16 απομένουν για να μάθουμε τον νικητή της σημερινής αναμέτρησης. Μία στις δύο θα στιγμής για τον Μπαλτά. Κοιτάξτε τι του κάνει μπάλα στην τέτοια. Αν είναι δυνατόν. Φάουλ εδώ. Το οποίο κερδίζει. Τρίτο φάουλ. Γρήγορα γρήγορα στα πρώτα 2 λεπτά για τον Χέλντραϊκ. Περνάει χαμηλά στο Μάγκο. Ωραία κίνηση. Άστοχο όμως το βήμα από τον Βασίλη. Εφηλιασμός τώρα για τον Χέλ. Εύκολο, εύκολο καλάθι. Από τον Μουδίλο. Μασέρδος. Ανδεράδης μαρκάρι. Ωραία πάσα χαμηλά. Αλλά ο Μάγκος θα δεχτεί. Yes. Για τους λευκούς μέσα ο Γατής, μέσα έξω ο Μπακουρός. Ανδρεάδης, λόγω προς κατάταση. Δύο βολές ξανά για τον Ζαχαρόπουλο.
διαφορά στους 4. Τώρα στους 3. 2-2 για τον Ψινό των Νεοκοσμητών. Πάνος ρίχνει το τέμπο. Είναι ψηλά, αμαρκάλιστος ο Μάρκος. Πήγε να σπάσει την μπάλα εκεί στον κόσμο. Βασάλος. Άφηγε το σουτ. Σαν να πήγαινε και πίσω το φάουλ. Εκεί ο γκάρντ στον Μόβ. Και από την άλλη το τρίποντο από τον Ανδρεάδη. Κλέψιμο και εύκολο. Δεξί play-up για τον Νεγατή, ο οποίος στέλνει την διαφορά στη μικρότερη δυνατή τιμή της. Παλά περνάει στο Βασάλο. Σηκώνεται για δύο. Αυτός Νεγατής. Run and gun γίνεται το μάτς. 6 λεπτά πριν το τέλος του παιχνιδιού. Ανδρεάδης θα πάρει ένα screen. Ψάξει την πάσα. Δεν θα την βρει. Ο Μπαλτάς είναι εκεί. Ελευθεριάδης. Ρίχνει το ρυθμό. Ψάχνει σε συμπέφες του. Τρέιλο το πόδι του. Άχνει το τελείωμα. Ανδρεάδης κατεβάζει το αμυντικό rebound. Μάγκος προσφύγεται, περνάει από τα αριστερά. Δεν είναι η φάση. Όλες τις κινήσεις είναι πολύ ποιοτικές. Παρ' όλα αυτά σκέφτεται. Περνάει την μπάλα, ωραία. Καλάθι από τον Ζαχαρόπουλο. Time out. 49-50 μπροστά αυτή τη φορά η Λευκή. 5-20 απομένουν για να μάθουμε ποια ομάδα θα φύγει σήμερα από τον Μπουρλάζη με το πρώτο τους, με το πρώτο της ροζ φύλλο. Μάκος είναι τα σκριν, μπορεί να το σκεφτεί. Θα σκεφτήσει για τρεις. Ο Κουρλούκης, ο οποίος ξαναμπήκε στο παρκέ, αντικατέστη τον Ανδρεάδη. Κρατάει γραμμή, δεύτερη φορά σε αυτή την αναμέτρηση. Μπαλτάς μέσα. Μάγκος θα σπίτει να δώσει πάσα. Σηκώνεται και για τρεις. Καμπής από το σπίτι του. Για τους Indians η μπάλα λογικά. Το σουτ μάλλον του γατή αλλοιώθηκε. Κάτι την προσπάθειά του. Παναφορά από την baseline. Άστα το σουτ παγώνει. Μασάλος δίνει το σύστημα. Μπάλα φέρνει χαμηλά στο Δημητρίο, ο οποίος έχει μισμάτ. Εδώ τον Ίνδιαν θα περάσουν την μπάλα χαμηλά. Η μπάλα όμως χάνεται και περνάει στα χέρια των Νεοκοσμητών. Γιατί συνιστάζει, περνάει την μπάλα τελικά χαμηλά στο Ζαχαρόπουλο. Πόθος στο μαρκάρι. Ρόλ του Ζαχαρόπουλου. Και άστρο το τελείωμα. 52-50. Μπακάλι συνιστάζει. Δεν τελειώνει τη φάση.
Canadiens διατηρούν με λίγα και με δόντια το προβάδισμά τους. Ωραίο τελείωμα με ένα από το lay-up από τον Μουδίλο. Ωραίο τελείωμα, περπάτησε στον αέρα εδώ ο ψηλός των Νεοκοσμητών, ο οποίος έχει φοβερά αθλητικά προσόντα. Παγώνει, συστάζει σε κουρλούκι, παγώνει ξανά σε κουρλούκι, σπάει την μπάλα στον ελεύθερο γατή για τρεις αυτός, άστοχο το σουτ. Μπάλα περνάει εκτός παρκέ. 2-55, απόλυτη ισορροπία στο Μαζαράκης. Μέσα ετοιμάζεται να μπει ο Ανδρεάδης. Μασάλος βγαίνει από το σκήνο Δημητρίου. Μάντες στο φλερ. Μέχρι μέσα. Ωραία προσποίηση, αλλά άστοχο το τηλέωμα από τον Μάγκο. Κάτι παρόμοιο έκανε και πριν λίγο από τη γραμμή των 6.75. Ανδρεάδης χαμηλά η μπάλα. Ωραίο το τηλέωμα από τον Ζαχαρόπουλο, ο οποίος έχει πάρει πατριωτικά σε αυτό το ένα πρώτο και τελευταίο δεκάλεπτο. Έχει βάλει 2, 4, 6, 7 πόντους παρακαλώ. Time out 2-16, 1-2 πόντους μπροστά οι Νεοκοσμήτες. 2-16 απομένουν για τη λήξη αυτής της ματσάρας εδώ στο Μπουρνάζι. Κουλοκέφαλο. Μάγκος, ο οποίος έχει κάνει πολύ καλό παιχνίδι. Θα στοχίσει για τρεις. Μάγκος, Μασάλος και Κουλοκέφαλος. Φαίνεται να είναι οι κύριοι δημιουργοί της ομάδας του Τσίτσιρα. Φοβερό, αλλελού. Και Κουλούκης ο δημιουργός. Μουδίλος, ο τελικός αποδέκτης. Και time out ξανά από το Μινά. Μπήκαμε στην Grand Time 1:50 πριν το τέλος, σε ένα πραγματικά πολύ πλούσιο σε θέαμα match, με τις δύο ομάδες να μην δείχνουν ότι έχουν λείψει μία μέρα από τα πακέτα της διοργάνωσης. Βασάλος Βελάρη δέχεται το φάουλ από τον Ανδρεάδη. Baseline, Βασάλος. Ένα από τα αριστερά, σηκώνεται για δύο. Αστοχή, επιθετικό rebound από τον Πουλοκέφαλο. Κάνει την κατοχή, πανηγύρια στον πάγκο των Νεοκοσμητών. Μεγάλες επιθέσεις στέλνουν εδώ οι λευκοί. Αγώνες μέχρι μέσα, δέχεται φοβερό στοπ από τον Μπακάλι ο Μουδίλος. Πόσα highlight μπορεί να βγουν από αυτό το μάτς. Ανδρεάδης, άστοχο τελείωμα. Το σουτάκι στα 4 μέτρα. Κουλοκέφαλος θα χάσει ξανά την μπάλα. Εφηδιασμός με τον Ανδρεάδη. Τελειώνει και χάσει ο Κώστας. Η διαφορά ξεφεύγει στις 6 με κάτι λιγότερο από ένα λεπτό να απομένει. Σίγουρα θέλουν καλάθι εδώ Indians. Άστοχο το τρίποντο από τον Βασάλο.
φάουλ από τον Μάγκο. Το οποίο θα είναι το τρίτο της ομάδας του. Πρέπει να κάνουν γρήγορα δύο φάουλ για να στείλουν γραμμές των Βολών του Λευκούς. Γρήγορα γίνεται το τέταρτο. Ένα μόλις δευτερόλεπτο πέρασε. Αντεάδης περνάει και δέχεται το φάουλ τελικά από τον Βασάλο. 37,3 που μένει στο ρολόι. Είχε drive με ένα ξέσπασμα. Στο φινάλε βρίσκονται μία ανάσα από την νική. Ψύχραιμος ο Ανδρεάδης. Μια στις δύο. Μπήκε πιο γρήγορα. Εδώ ο Ζαχαρόπουλος. Μάγκος από το σπίτι του. Καλό σουτ, άστοχο. Ανδρεάδης. Κάτσε για την μπάλα. Τσεκουρλούκης. Δίνουμε εδώ το σουτ. Τέλος παιχνιδιού. Καμία ομάδα θα πραγματοποιήσει επίθεση. 52-59 νικηφόρο το ξεκίνημα και η επιστροφή του Hell Drive. Καλό βράδυ σε όλους.